Πώς θα πάνε στην καλύβα. Έχει λοιπόν η ένωση και έχουν ξυπνήσει εκεί οι παίχτες. Είναι κάποιοι δυσαρεστημένοι, δεν περνάνε καλά. Σου λέει πολύ κόσμο, ήμασταν 7, τώρα είμαστε 17. Η Ασημένη έκανε μια πλάκα στον Τάκη. Υπάρχουν χαμόγελα, υπάρχει όμως και στεναχώρια από κάποιους παίχτες. Για πάμε να τα δούμε. Για να δούμε. Τόσα δειλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κρυφά και καρδιοχτύπια. Πίκρα και χαρά μαζί σου. Επιστροφή στη ζούγκλα. Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Μπου! Τι είναι? Τι είναι? Οι, κόικ! Σήκω, παρουσιάσου! Σήκω! Τι είναι? Σήκω, παρουσιάσου! Πού να πάω? Ήθελα να του κάνω έτσι μια μικρή πλάκα ότι σήκω, παρουσιάσου. Οικά, σήκω. Παρουσιάσου, πώς σε λένε? Μου λέει, μου έχεις φέρει πρωινό. Εγώ είμαι άνθρωπος που γενικά δεν μου αρέσει να αλλάζω τη βολή μου. Δεν κάνω εύκολα αλλαγές στη ζωή μου. Και τώρα, όχι μόνο έχω αλλάξει, έχουν έρθει και 8 καινούργοι. Ο Γιάμι Γιάμι δεν μίλησε ακόμα. Ο Γιάμι Γιάμι εκεί κάτω δεξιά είναι. Εμένα προσωπικά δεν μ' αρέσει το ότι βρίσκονται η μπλακή κόκκινη ομάδα στην ίδια, στον ίδιο χώρο. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ καλό. Επίσης, αυτοί ακόμα και χθες το βράδυ που ήρθαν και μέχρι λίγο να κοιμηθώ είχαν ξεκινήσει και λίγο λογομαχούσαν για το πού θα κοιμηθεί ο ένας, πού θα κοιμηθεί ο άλλος. Μετά τσακωνόταν λίγο για το πώς θα τα βάλουν. Δηλαδή, λέω, άμα τσακώνεται για τόσο μικρά πράγματα και καλά-καλά δεν ήρθαμε και ήμασταν και από πάρτι που είχαμε περάσει τέλεια, τι θα κάνουν άμα χάσουν σε αγώνισμα ή σε ασυλία ή σε οτιδήποτε. Θα σκοτώνονται μεταξύ τους. Το πρωί μόλις ξύπνησε, ήθελα να του δώσω λίγο χαρά. Γιάμι, γιάμι, γιάμι όλη μέρα. Σε θέλω, γιάμι, γιάμι, γιάμι το μυαλό μου. Το καίω. Είσαι ό,τι καλύτερο, γιάμι υπάρχει. Γιάμι, γιάμι, γιάμι. Μας έμαθε το γιάμι, γιάμι. Είσαι ό,τι καλύτερο, γιάμι υπάρχει. Γιάμι, γιάμι, γιάμι. Μπράβο, ρε κορίτσια. Εντάξει, cool είναι προς το παρόν άνθρωπος. Είσαι ό,τι καλύτερο, πιάστο. Γιάμι υπάρχει. Γιάμι, γιάμι, γιάμι. Και παράσε με ένα τέλειο πρωινό με το γιάμι γιάμι όλη μέρα σε θέλω. Είπαμε στη Μούλη και καλά. Ναι, είσαι γιάμ. Το έχει γράψει ο Νίκος Τερζής το τραγούδι. Μπράβο του. Συνθέτης και στιχουργός, ο οποίος εννοείται ότι έχει πολύ δόση χιούμορ το συγκεκριμένο κομμάτι, όταν τον κάλεσε τον Κωνσταντίνο να το τραγουδήσει. Παιδιά, αν ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ περιοριστεί στο γιάμι, να δείξει μια χορογραφία, ενώ στο πιο φαν κομμάτι, για να μην παρεξηγηθώ, θα είναι μια ευχάριστη νότα έτσι, στο survival. Αρκεί να μην που πραγματικά ο μπορεί ο και να τον θέλουν. Γιατί άμα ενοχληθεί, ο Τάκης θα ενοχληθεί και με το Γιάννη. Ναι, πόσες φορές να παίξεις όταν τραγουδάς Γιάννη Γιάννη σου λέει, θα βαρθεί ο κόσμος. Πρέπει να δώσω κάτι άλλο. Να σου πω κάτι. Τουλάχιστον κάποιοι άνθρωποι είναι καλό να έχουν μια αυτογνωσία και να λένε ότι εγώ είμαι μέχρι εδώ. Για να μην προκαλεί ούτε να ακούγονται κακίες, ούτε να φέρνει. Αυτό, Μαρτζούλα. Πιστεύεις ότι μπορεί για το καλό του. Αν θέλει να επιβιώσει αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι τι προσλαμβάνουσέ του του δίνουν ως οδηγία. Κοίταξαν. Μέσα σου ξέρεις εσύ μέχρι που σε φτάνει τα ωριά σου και όλα αυτά. Όπως και εγώ ξέρω όμως... την ώρα που το λέω ότι θα περιοριστεί, δεν θα περιοριστεί. Θα περιοριστεί στο να επιβιώσει και να δημιουργεί πράγματα και όπως να, γιατί όσο πάει και χειροτερεύει. Δηλαδή επινοεί πράγματα κατά την άποψή μου ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Νομίζω ότι αυτό θα χειροτερέψει. Δεν βάζουμε το χέρι μας στη φωτιά όμως, ότι επινοεί. Εγώ το είπα και πριν. Είμαστε καλοπροαίρετοι. Και όταν είπα ότι είναι επικίνδυνο, εισαγωγικά επικίνδυνο, να που επιβεβαιώθηκε γιατί πολύ απλά πιάνει στο στόμα του άτομα τα οποία στο δικό του το μυαλό που δεν σέβεται κάποια άτομα έξω. Ναι. Επινοεί ότι μιλάω, υπάρχουν κάποιες σχέσεις. Εγώ δεν μιλάω ειδικά για τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ, μιλάω για τη γνωστή φράση για τον που Τάκη, λέμε. Θα μου πεις. Όχι, η γνωστή τι? Φράση που λέμε δεν θα πω για τον Τάκη, δεν θα πω για πρόσωπα του reality. Το θέτω σε άλλο επίπεδο. Το γνωστό που λέμε ο τρελός του χωριού, για να το πω χιουμοριστικά εντός εισαγωγικών, ούτε ο ίδιος ο Κωνσταντίνος θα το παρεξηγούσε αν το ακούγε, φαντάζομαι. Καμιά φορά λέμε, α, τι λέει ο τρελός του χωριού, που μπορεί να λέει και κάτι το οποίο είναι γεγονός. Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Από τη στιγμή που δεν είμαστε εκεί, δεν βάζουμε το χέρι μας στη φωτιά για κανένα. Θα σου πω, το πρόβλημα λοιπόν όταν είσαι εκεί πέρα και ζεις το παιχνίδι είναι ότι καλός κακός. Δεν θες να είσαι δίπλα στον. Ας πούμε, δεν τα έχουν καλά. Ή η Σοφιάνα με τον Άρη, με τον Εμμανουήλ, δεν τα έχουν καλά. Ωραία, πάμε πιο πέρα.
που προφανώς θα πας λίγο πιο πέρα στη ζούγκλα να συζητήσεις για να πεις τα δικά σου. Για να μην σε ακούσουν κιόλας. Ακριβώς, να μην σε ακούσουν, να μην σε ακούσουν αυτοί που δεν θες και πάει λέγοντας. Άρα, τι βλέπει ο Εμμανουήλ, αυτοί φύγανε κρυφά στη ζούγκλα. Μετά. Ναι, αλλά λέει έκανε μασάζ και μπροστά στην κάμερα είπε άρα μου κάνει μασάζ είναι κάμερα. Μα βέβαια. Απλά δεν ξέρουμε, λέω. Μα ο άλλος προφανώς. Το ξέρει, βάζει φιτιλιές, ρε παιδί μου. Για μένα είναι λογικό. Δεν ξέρω εγώ με το χάρι. Εδώ στην εκπομπή αρχίζουμε, μιλάμε και τέλος πάντων πηγαίνουμε πιο εκεί που μπορεί να λέμε κάτι προσωπικό του ή κάτι δικό μου. Και έρχεται ο Κωνσταντίνος και λέει: Κοίταξε να δεις, κάτι γίνεται ανάμεσα στη Μάρτη. Γιατί εγώ συγκεκριμένα όμως. Και μόνο αυτό, το ότι η απομάκρυνση ή ότι είσαι πιο κοντά με κάποιον. Είναι λάθος το να το πεις δημόσια. Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Το θεωρώ τεράστιο φάουλ του. Όμως, εμένα η δική μου έτσι, αίσθηση είναι ότι γενικά στη ζωή δεν μπορούμε να παίρνουμε όρκο για καταστάσεις που δεν έχουμε παρακολουθήσει. Δεν βάζουμε το χέρι μας στη φωτιά. Και άμα είσαι και σίγουρος για τις σχέσεις σου πολλές φορές. Ναι. Ας τον μην ασχολείστε. Δηλαδή, αφού ξέρουμε ότι έχει πει ψέματα ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Ας τον. Δηλαδή, επειδή βλέπω, βλέπω απογοήτευση και από τη Μαρία Αντωνά, επειδή κάνει ριπόστ διάφορα πράγματα και σχόλια και retweet. Το οποίο είναι κακά, την καταλαβαίνω εν μέρη, αλλά άστον. Αφού έχουμε δει ότι έχει πει ψέματα πολλές φορές. Η σύντροφος του Γιάννη του Τσολάκη, η κοπέλα. Θυμάστε τι είχε πει. Δεν είχε πει ποτέ σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, εννοώ ότι να μπει σε αυτό το με το να κάνει retweet κάποια πράγματα, το οποίο για μένα είναι άσχημο. Γιατί όχι, έτσι δεν σέβεσαι και τον άνθρωπο που είναι μέσα. Δίνει στροφή σε σχόλια και διαφορετικές ερμηνείες. Από την άλλη, όμως, είναι στον χαρακτήρα. Στον κάθε άνθρωπο. Τώρα η Μαρία, π.χ., επειδή το συγκρίνουμε με την Κατερίνα ή την όποια Κατερίνα, που δεν είναι τηλεοπτικό πρόσωπο, άρα δεν είναι ακριβώς στο μάτι του κυκλώνα και μέχρι και πρώτη δεν ξέραμε και ποια είναι η Κατερίνα, π.χ. Παίζει ρόλο και αυτό, βέβαια. Βέβαια, αισθάνεται, δέχεται μηνύματα ή αισθάνεται και εντόμηχα ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να δώσει το παρόν της. Ασχέτως του αν επιλέγει ή όχι να απαντήσει μια εκπομπή, ας πούμε, όπως εμάς. Όσο τροφοδοτείς όμως. Ή σε κάποια άλλη εκπομπή. Όσο τροφοδοτείς, τόσο δίνεται. Όλο αυτό είναι ένα φαύλος κύκλος. Το έχουμε ξαναπεί με άλλη ματιά. Απ' την άλλη όμως, λες εσύ τώρα, τον είσαι σίγουρος στον εαυτό σου και για τον άνθρωπό σου και για τις σχέσεις σου και έχεις δοκιμαστεί κλπ. Ναι, όμως. Κανένας ποτέ δεν δοκιμάζεται σε μια συνθήκη δύσκολη, γιατί μία φορά συμβαίνει. Φαντάζομαι ότι δεν θα έχει ξανατύχει να επιλέξει ο σύντροφός της να συμμετάσχει, να φύγει μακριά, να είναι η απόσταση, να είναι όλα αυτά που ανθρώπινα. Και σαν γυναίκα στο λέω, νιώθεις ρε παιδί μου, όσο σίγουρος και να είσαι, η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Περιμένεις πώς και πώς τον άνθρωπο που θα παντρευτείς, γιατί ετοιμάζουν και κάνουν τις προετοιμασίες από ό,τι βλέπω. Απλά ο Άρης είναι δοκιμαστής στην απόσταση. Όταν παίζει και σε ομάδες και αυτά εκτός Ελλάδας. Υπάρχει απόσταση που κι αυτοί από μόνοι τους έχουν μάθει. Και είναι και δύο άνθρωποι που αγαπούν το Survivor, που βλέπουν όλα τα χρόνια. Έπρεπε να ξέρουν ότι αυτά μπορεί να γίνουν. Είναι ένα reality. Να πω και εγώ το βασικό τώρα, γιατί μπερδευόμαστε, παιδιά. Δεν είναι δικαιώματα όμως κι αυτός ο Χριστιανός. Όχι, δεν είναι δικαιώματα. Α το περάσουμε λίγο. Να πούμε και κάτι βασικό. Δηλαδή ήθελε να κερατώσει. Στο Survivor θα βρει, ρε παιδιά. Θα με κάψει. Όχι, μισό λεπτό. Φέρτε μου υπόγλωση. Okay, φέρτε μου να κουμπώσω ό,τι χάπησε. Να σκεφτούμε. Να πιστήσει, καλέ μου. Να πιστήσει. Ωραία. Να το πούμε και λίγο, ρε παιδιά. Να σκεφτούμε και λίγο λογικά. Αυτό το τηλέφωνο θα το πάρω, το απαντήσω εγώ. Ποιος είναι. Κλείστε το. Ποιος είναι. Καλεσμένος μας. Κύριε Σουρά, μην είσαι ένα χωρίς. Συγγνώμη, δεν είπα τίποτα. Νόμιζα ότι είναι από τους συνεργάτες μου. Ορίστε, μάλλον τον καλεσμένο και θα φύγει κι αυτό ο άνθρωπος που μας αγαπάει κιόλας πολύ. Είμαστε πολύ σουρεάλ σήμερα, δεν ξέρω τι έχει συμβεί, αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή εδώ όντως πρέπει να ενεργοποιηθούμε, πάμε σε ένα άλλο μοτίβο. Χαράς. Άλλη διάσταση τώρα θα δώσουμε τη συζήτηση. Σήμερα το κακόμι. Στεναχωρήθηκα τώρα που έκανα παρατήρηση. Αλλά τι να κάνω, είναι σκοτεινάκι, δεν βλέπω ποιος είναι από πίσω. Όχι, δεν το άκουσε. Δεν το άκουσε. Εύχομαι. Θα του στείλω ένα μήνυμα, λες που είπε αυτό. Έτσι συμβαίνει με εμένα. Πάρε τηλέφωνο. Απλά εσύ καρφώθηκες, είπες, α, του καλεσμένου μας, μόνο λίμα δεν έβγαλες.